Στο γραφείο του Εισαγγελέα Ανηλίκων Ηρακλείου κλήθηκε σήμερα η δεύτερη ομάδα γονέων, οι οποίοι εξακολουθούν να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, σε μια προσπάθεια των αρχών να εξηγήσουν ότι θα βρεθούν στο εδόλιο αν δεν αλλάξουν πλεύση. Στα χέρια του Εισαγγελέα Ανηλίκων βρίσκεται από τη Δευτέρα ο φάκελος με τις περιπτώσεις 19 οικογενειών και συνολικά 21 παιδιών που παραμένουν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας από την αρχή του έτους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πρόοδο και την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Οι γονείς των παιδιών δηλώνουν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αν και αρνήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ επικαλούνται την προστασία των παιδιών τους από τον κορονοϊό για να αιτιολογήσουν την αποχή τους από τα μαθήματα. Δεν είμαστε αρνητές. Φοβόμαστε τη χρήση μάσκας και πως αυτή μπορεί να επηρεάσει την υγεία των παιδιών μας. Υπάρχουν μελέτες που το δείχνουν αυτό. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που η κυβέρνηση και ο ΕΟΔΗ αποκρύπτουν. Είχε προηγηθεί η ενημέρωση των εισαγγελικών αρχών από τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου για τους γονείς που κρατούν τα παιδιά τους μακριά από τα σχολεία. Ο εισαγγελέας θα κάνει τις ενέργειες εκείνες που προβλέπονται ώστε να δουν εάν ομαλοποιηθεί η κατάσταση της φοίτησης των παιδιών και ποιες θα είναι οι ευθύνες από εκεί και πέρα, αν προκύπτουν ευθύνες. Σχετικά με την επιμονή των γονέων να μην αφήνουν τα παιδιά να φοιτούν στο σχολείο. Σε αυτή τη φάση, ο εισαγγελέας ερευνά κατά πόσον οι συγκεκριμένοι γονείς γνωρίζουν την νομοθετική τροποποίηση που επήλθε πρόσφατα, είτε αν έχουν πέσει θύματα παραπληροφόρησης. Για όσους δεν πιστούν, προβλέπεται εξέταση του οικογενειακού περιβάλλοντος από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ενώ στην τρίτη φάση και εφόσον χρειαστεί, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ποινικής διερεύνησης με το σχηματισμό δικογραφίας για όσους παραβαίνουν τον νόμο. Ήδη υπάρχει δεδικασμένο στο Βόλο, όπου τις προηγούμενες ημέρες μητέρα μαθήτριας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 7 μηνών και χρηματικό πρόστιμο. Μπορεί τώρα να μην αναλογίζεται τις ευθύνες και τις συνέπειες ο γονέας, αλλά οι συνέπειες δημιουργούν προβλήματα που χτίζονται, συνεχίζονται να υπάρχουν τα επόμενα χρόνια. Και επίσης θα θέλαμε να πούμε ότι καταστρατηγούνται θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού που έχουν να κάνουν με τη φοίτησή του και το δικαίωμα στη μόρφωση και στη γνώση.